Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα σας κουράσω. Τα είπανε οι προηγούμενοι αρκετά καλά. Εγώ δύο πράγματα θα σας πω. Υπάρχει η πανδημία. Μέσα στην πανδημία, αντί να στελεχώνονται τα νοσοκομεία, ακούσαμε ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις ή καταργήσεις νοσοκομείων με διάφορες δικαιολογίες. Πάρτε το στο μυαλό σας και σκεφτείτε λογικά. Αν αυτοί οι άνθρωποι που λένε τέτοια πράγματα μέσα στην πανδημία, όταν σήμερα μετράμε 15.000 νεκρούς και είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που πληρώνουμε το τίμημα της πανδημίας, λένε αυτά τα πράγματα, τι θέλουν να κάνουν. Δεύτερη παρατήρηση. Μέσα στην πανδημία, αντί να στελεχώνουν τα νοσοκομεία με προσωπικό, προσπαθούν να τα αποδυναμώσουν με αναστολές και με διάφορους διχαστικούς λόγους. Σκεφτείτε το κι αυτό για να καταλάβετε ποιες είναι οι προτάσεις. Θα πάω όμως παραπέρα. Υπάρχουν διάφορα τα οποία κουβεντιάζονται και λέγονται και έμπρακτα από διάφορους ότι περισσεύουν δομές υγείας σε αρκετούς νομούς. Βγάλανε ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι από τα 134 νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα θα μείνει ένα νοσοκομείο σε κάθε νομό. Δηλαδή γύρω στα 60 νοσοκομεία αν συμπεριλάβουμε και την Αττική. Αυτό τι πάει να πει για την υγεία των πολιτών, τι πάει να πει για την άμεση παροχή ασφαλούς φροντίδας υγείας για τους ασθενείς. Θα έρθω και στο νοσοκομείο εδώ. Το νοσοκομείο της Νεάπολης δεν περισσεύει. Ούτε είναι μπάλωμα οι γιατροί για άλλη νοσοκομειακή υγεία. Με μπαλώματα δεν εξασφαλίζεις υγεία. Με μπαλώματα δεν εξασφαλίζεις προαγωγή της υγείας. Χρειάζεται το νοσοκομείο της Νεάπολης γιατί πρώτον, παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο. Ας σκεφτούμε πριν μερικά χρόνια πότε πέθαναν οι άνθρωποι και τώρα τι ηλικίες πιάνουν. Δύο, μπορεί να παρέχει συνέχεια περίθαλψη σε αυτούς οι οποίοι πάνε να το βρουν και δεν λείπουν οι γιατροί. Αν τώρα θέλουν να τρέχουν και να παίρνουν τον ένα γιατρό από το ένα νοσοκομείο για να μπαλώσουν τις ελλείψεις στο άλλο νοσοκομείο ή σε τμήματα που είναι αυτόνομα αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και δεν φροντίζουν οι υπεύθυνοι να τα στελεχώσουν με τέτοιο τρόπο αλλά να σπείρουν διχόνοιες ή να απαξιώσουν, είναι άλλο θέμα που δεν πρέπει να τους επιτρέψει κανένας να υπάρχει. Για τον λόγο ότι δεν θα παρέχουν ποτέ μα ποτέ έλεγχη λειτουργία και ασφαλή στους ίδιους τους πολίτες. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της μεταφοράς του οποιοδήποτε συναδέλφου γιατρού ή και υγειονομικού σε άλλη μονάδα, ακόμα δε και στο ΓΝΑ, με τις πάρα πολλές συλλήψεις. Ας πάρουμε λοιπόν μία απόφαση που λέει το εξής, να λέει το εξής, ότι θέλουμε σε όλα τα νοσοκομεία του Λασιθίου να μπουν, να καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες κενές οργανικές θέσεις και οι γιατροί να επιτελούν το ρόλο στον οποίο έχουν διοριστεί. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα γιατρό από εδώ και να του λες «Σε πάω για να κάνεις άλλα καθήκοντα από αυτά τα οποία διορίστηκε». Με την υποστελέχωση, την αποδυνάμωση του νοσοκομείου δεν προάγεται υγεία. Το μόνο το οποίο προάγεται είναι συμφέροντα και επίσης περικοπές. Δεν θα πω το γνωστό δίλημα το οποίο μας βάλανε πια να λέμε. Θέλετε συντάξεις ή φρεγάτες που ακούσαμε προχτές. Εγώ θα χαιρετήσω για άλλη μια φορά τη συγκέντρωση τη σημερινή και σας λέω, αν θέλετε να είσαστε σε εγρήγορση, γιατί επίκειται ακόμα περισσότερες περικοπές και μάλιστα τώρα φτάσαμε στο άλλο σημείο να απαξιώνουμε και τους ήρωες με τις άσπρες ή πράσινες μπλούζες. Σας χαιρετώ.